Με προσευχές, τραγούδια, αλλά και διαλέξεις ιστορικού περιεχομένου, τιμήθηκε η μέρα μνήμης για τα θύματα της ελληνοεβραϊκής κοινότητας κατά το Ολοκαύτωμα. Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου, η ελληνοεβραϊκή κοινότητα πραγματοποίησε την καθιερωμένη εκδήλωση για να υπενθυμίσει την κτηνοδία του Ολοκαυτώματος, που οδήγησε μια κοινωνικά και εθνικά ενταγμένη μειονότητα στο ξεκλήρισμα και σχεδόν στον αφανισμό. Με τη βοήθεια ιστορικής μελέτης του καθηγητή Αλεξάνδρου Κιτροεύ, οι παρευρισκόμενοι ακολούθησαν βήμα-βήμα τη μαρτυρική διαδρομή των Εβραίων, την εφιαλτική περίοδο του Ολοκαυτώματος και της γερμανικής κατοχής. Wise words this evening from the podium already, and I must tell you I feel somewhat intimidated. As a historian, I think though that the historical record of what happened in Athens is very important. Αυτή είναι μια από τις εκδηλώσεις που γίνονται με αφορμή και με θέμα το Ολοκαύτωμα, το οποίο σημαίνει την πλήρη καταστροφή εκατομμυρίων Εβραίων από τον Χίτλερ στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Είναι μια γνωστή τραγική ιστορία η οποία έβαλε τη σφραγίδα της στον 20ο αιώνα. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσουμε το τι έγινε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το γεγονός ότι πέρα των 6 εκατομμυρίων Εβραίων χάθηκαν και σκοτώθηκαν, και να μην ξεχάσουμε επίσης τη στάση που τήρησε ο ελληνισμός και ιδιαίτερα οι Έλληνες στην Ελλάδα, τη στάση της Εκκλησίας, οι οποίοι ενώ ήταν υπό κατοχή, υπό γερμανική κατοχή, βοήθησαν τους Έλληνες συνανθρώπους τους, τους Έλληνες Εβραίους. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος έστειλε το δικό του μήνυμα και μιλώντας στο New Greek TV υπενθύμησε τους στενούς δεσμούς που συνδέουν την Ορθοδοξία με την εβραϊκή κοινότητα. Η Ελλάδα ως χώρος υπήρξε χώρος στον οποίο δημιουργήθηκαν και έζησαν σημαντικά τμήματα εβραϊκού πληθυσμού. Επειδή πάλι είπαμε για τη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη ήδη, η οποία ήταν πόλη περίπου 300 ετών στην εποχή του Αποστόλου Παύλου, γιατί ιδρύθηκε στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, γύρω στο 300. Στη Θεσσαλονίκη ο Απόστολος Παύλος βρήκε εβραϊκή συναγωγή. Μιλάμε για πρώτο αιώνα. Πάντως, άπαντες εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για το γεγονός ότι ενώ το Ολοκαύτωμα και η ναζιστική θηριωδία καταδικάζεται παγκοσμίως, στην Ελλάδα ένα κόμμα όπως η Χρυσή Αυγή αξιώνει πρωταγωνιστική θέση στο πολιτικό σκηνικό. Είναι λυπηρό, αλλά πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός είναι έξυπνος και πιο βαθύ στη σκέψη του και να μπορεί να δει πού καταλήγουν αυτές οι καταστάσεις. Εγώ σαν ιστορικός θα πω αμέσως είναι μια έλλειψη παιδείας, ιστορικής παιδείας και γνώσης και μνήμης. Και αυτά τα πράγματα, ιδιαίτερα η σύγχρονη ιστορία, εγώ θυμάμαι ότι ήμουν ένα παιδί σχολείο στην Ελλάδα, δεν μαθαίναμε όσο σύγχρονη ιστορία χρειαζόταν. Τώρα νομίζω ότι είναι ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη, γιατί συμβαίνει ακριβώς αυτό που είπατε. Υπάρχει μια κατάσταση συγκεκριμένη στην Ελλάδα, υπάρχει μια άνοδος, μια απελπισία ενός τμήματος του κόσμου και η Χρυσή Αυγή έχει πάρει αυτή την άνοδο και νομίζω ότι η γνώση της ιστορικής μνήμης μπορεί να την σταματήσει. Είναι ντροπή ολονών πανταχού Ελλήνων. Όχι μόνο εδώ στα Federation, στην Ομοσπονδία που παραβρέθηκαν και ευτυχώς εξοντώθηκαν, έφυγαν, αλλά και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα πολέμησε. Ο Churchill ύμνωσε την Ελλάδα για την αντίσταση. Και να έχουμε σήμερα τέτοιο κόμμα, 18 θέσεις, ντροπή μας. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν και επιζώντες του Ολοκαυτώματος, οι οποίοι μετά το πέρας των ομιλιών συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων.